Σύμφωνα με ψυχολόγους από το Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ, το δημοφιλές ηλεκτρονικό παιχνίδι Tetris με τα πολύχρωμα του βλάκια, τα οποία πέφτουν από το πάνω μέρος της οθόνης και ο παίκτης καλύτερα να τα στιβάξει όσο καλύτερα μπορεί, χωρίς να αφήνει κενά, μπορεί να περιορίσει ακόμη και κατά 20% την όρεξη για τσιγάρο. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτό συμβαίνει γιατί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ενεργοποιείται μια περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με το αίσθημα της ικανοποίησης των ορέξεων, όπως πήγε το τσιγάρο, το φαγητό, το αλκοόλ ή ακόμη και για το σεξ. Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι Βρετανοί επιστήμονες συνεργάστηκαν με συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Queensland στην Αυστραλία. Στις δοκιμές συνολικής διάρκειας μιας εβδομάδας έλαβαν μέρος 31 φοιτητές ηλικίας 18 έως 27 ετών. Συγκεκριμένα, οι ψυχολόγοι ζήτησαν από τους εθελοντές να καταγράφουν πότε ένιωθαν έντονη λαχτάρα για κάτι, αλλά και να αξιολογήσουν πόσο δυνατοί ήταν αυτοί. Στους μισούς συμμετέχοντες, οι ειδικοί έδωσαν από ένα iPad με το παιχνίδι Tetris. Παρατήρησαν λοιπόν ότι όσοι επιδίδονταν στο χτίσιμο των τούβλων εμφάνιζαν κατά 20% λιγότερη όρεξη για τσιγάρο, φαγητό ή κάποια άλλη εθιστική συμπεριφορά. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που αποκαλύπτει ότι η γνωστική παρέμβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός εργαστηρίου για τον περιορισμό της λαχτάρας για ουσίες και δραστηριότητες πέραν του φαγητού, εξηγεί η καθηγήτρια Τζάκι Αντρέιτ από το Πανεπιστήμιο του Πλήμουθ. Πιστεύουμε ότι το Tetris επιδρά καθ' αυτόν τον τρόπο, γιατί το αίσθημα της λαχτάρας βασίζεται στον οραματισμό της εμπειρίας της κατανάλωσης μιας συγκεκριμένης ουσίας, όπως π.χ. της νικοτίνης. Όταν ο καπνιστής παίζει ένα οπτικά ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως το Tetris, ενεργοποιούνται οι γνωστικές διεργασίες στο εγκεφάλου που υποστηρίζουν τη φαντασία του. Είναι δύσκολο λοιπόν να φανταστεί κάτι κανείς έντονα τη στιγμή που παίζει παράλληλα το εν λόγω παιχνίδι, προσθέτει ειδικός.